υπήρχε μια προσφυγή εναντίον του κυρίου Μουρούτσου που είχε ζητηθεί από το δικαστήριο να εκπέσει από το δημοτικό σύμβουλο που ήταν εκλεγμένος, της κυρίας Ρουστέμης Αναστασίας, του Γιώτη, που και αυτή έχει εκλεγεί τοπικό σύμβουλο στη Δημοτική Κοινότητα της Αρχαίας Κορίνθου, και βεβαίως του κυρίου Οικονόμου που είναι αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν θεωρώ ότι δικαιώνει εμένα προσωπικά που ήμουν επικεφαλής του συνδυασμού για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων προσώπων στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και θεωρώ ότι είναι και ένα προμήνυμα και της άλλης απόφασης η οποία θα εκδεθεί, γιατί όπως βλέπετε αυτά τα επιχειρήματα τα οποία υπήρχαν από την άλλη πλευρά ότι υπήρχε ακυρότητα της συμμετοχής αυτών των προσώπων δεν υιοθετήθηκαν από τις ίδιες του δικαστηρίου. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και οι αποφάσεις και οι υπόλοιπες που εκκρεμούν και κυρίως η κυρία απόφαση που αφορά την αίσθηση που έχει κατευθεί εναντίον της εκλογής της δικής μου και του συνδυασμού. Περιμένουμε και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και σε αυτό δεν λέω τίποτα άλλο. Όμως αυτή η απόφαση πρέπει να κατανοήσουν κάποιοι ότι ουσιαστικά λέει τα αυτονόητα. Λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με τη συμμετοχή του κυρίου Οικονόμου, της κυρίας Μουστέλης Αναστασίας και βεβαίως του κυρίου Μπουρούτσου του Γιώργου, ο οποίος και έχει εκλεγεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο.